δικηγόρο της μητέρας της Μαρία Ελένης. Κυρία Στυλιανού, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα από το Όσλο. Αίσια κατάληξη. Το θρίλερ με το οποίο συνδέθηκε όλη η Κύπρος, η μικρή πια είναι στην αγκαλιά της μάνας της, έτσι. Σωστά. Έχει γίνει η επανασύνδεση της μητέρας μαζί με την Μαρία σήμερα γύρω στο μεσημέρι. Ναι. Περιγράψτε μας λίγο ό,τι μπορείτε να μας δώσετε. Ήσασταν και εσείς εκεί μαζί, ε? Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες. Η επανασύνδεση έγινε μόνο μεταξύ της μητέρας και της Μαρία. Δεν γινόταν να είναι κανένας άλλος μπροστά. Μπορώ να πω μόνο για τα μετά που είχαμε δει τη μητέρα και την Μαρία, ότι ήταν και οι δύο πολύ χαρούμενες. Η Μαρία είναι πολύ ευτυχισμένη που είναι στην αγκαλιά της μητέρας της και μπορεί να επιστρέψει στην Κύπρο. Έδωσε καθόλου περιγραφή των ημερών που ήταν μακριά από την μητέρα, κυρία Στυλιανού? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν ο ταχικός στόχος οποιασδήποτε ερωτήσεις αυτού του είδους. Αυτή τη στιγμή η μητέρα θέλει να περάσει και να απολαύσει την κόρη της και επομένως όχι, δεν έχουν γίνει οποιασδήποτε ερωτήσεις. Ναι. Γνωρίζουμε καθόλου τους όρους με τους οποίους επιτεύχθη τελικά αυτή η αίσια κατάληξη του ζητήματος? Όχι, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έχει γίνει οποιαδήποτε διαθέτηση μεταξύ του πατέρα και της νορβηγικής αστυνομίας. Ήταν, για σας ήταν κεραυνός ενεθρία ή υπήρχε μια προετοιμασία ότι υπήρχε ένα φως στην άκρη του τούνελ και αυτό το φως στην πορεία μεγάλωσε και έφερε αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα στη συνέχεια? Υπήρχε μια πληροφορία την Παρασκευή ότι ο πατέρας πιθανόν να παραδοθεί τη Δευτέρα στις νορβηγικές αρχές. Αλλά πριν την Παρασκευή δεν υπήρχε πληροφόρηση ότι διεξαγόταν μια κάποια διαπραγμάτευση? Όχι, δεν υπήρχε καμία διαπραγμάτευση. Υπήρχε ένας διάλογος μεταξύ των δικηγόρων, αλλά τίποτα περισσότερο. Την Παρασκευή πήραμε αυτή την ειδοποίηση και τη Δευτέρα μας τηλεφώνησαν ότι ο πατέρας έχει ήδη παραδοθεί και πρέπει να μεταβεί η μητέρα στην Νορβηγία και να παραλάβει το παιδί. Πότε επιστρέφουν πίσω με το καλό στην Κύπρο? Δεν έχει τακτοποιηθεί αυτό το θέμα ακόμα, παρόλο ότι η μητέρα μαζί με το παιδί μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Κύπρο, καθότι υπάρχουν όλα τα διατάγματα, υπάρχει και απόφαση της Χάγης, εντούτοις υπάρχουν κάποιες μικρές διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν πριν να επιστρέψει στην Κύπρο μαζί με το παιδί. Είναι ζήτημα ημερών, δηλαδή. Ζήτημα ημερών, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.